Πάμε να λοιπόν, δούμε τι είναι. Ναι. Τι μας δύσκολη έχεις. Μέρα. Πραγματικά και εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με την κίνηση σήμερα για να έρθω. Ήταν πολύ πολλαπλάσιος ο χρόνος. Προσοχή, υπομονή στους οδηγούς. Εμείς έχουμε αναλυτικά την πώς εξελίσσεται η κίνηση για τους αναγνώστες μας να μπορούν να μπαίνουν να ενημερώνονται ό,τι μπορούν να γλιτώσουν. Αλλά σήμερα είναι πολύ δύσκολη μέρα, Φώτη, στο κατέβασμα αυτό που βλέπαμε στην Αττική Οδό και γενικότερα σε πάρα πολλούς οδικούς άξονες. Το ψηλόβροχο το πρωινό τα κόλλησε όλα, έτσι. Όλα. Έτσι. Έχουμε αναλυτικό οδηγό αύριο και ξεκινάει ο αγιασμός στα σχολεία με όλες τις αλλαγές για να ξέρουν γονείς και κυρίως τα μικρά παιδιά, τα μικρότερα παιδιά, το τι συμβαίνει και πώς θα προετοιμαστούν μαζί με τους γονείς τους, ώστε να είναι, να τα απεξέλθουν σε όλες αυτές τις νέες αλλαγές. Οι μεγαλύτεροι τους άλλους μπορούν και τα διαβάζουν και θα δούμε πώς θα συμμορφωθούν. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι το θέμα των ημερών. Περιμένουμε όλοι να ανοίξει τα χαρτιά του κ. Κασελάκης. Τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δέχεται πολλές πιέσεις στο να συνεχίσει στην εκλογική διαδικασία του κόμματος και να απομακρυνθεί από σκέψη για τη δημιουργία νέου κόμματος. Ο ίδιος δεν μιλάει. Οι συνεργάτες του φεύγουν από τα γραφεία. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό αναλυτικά όλη την ημέρα, όπως και τον τη διαδικασία στο Πασόκ. Πάντως και οι δύο συνεργάτες του στο γραφείο τύπου και ο κ. Καπνισάκης, ο διευθυντής του γραφείου του. Ακόμη δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και δεν είναι ο μόνος εφόσον το επισημαίνει. Θα το δούμε σε λίγο και με τους συναδέλφους. Και άλλοι που έχει ακουστεί το όνομά τους πάρα πολύ, ότι παίζουν δηλαδή για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, επίσης δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Και η κυρία Δούρου και ο κύριος Φάμελος. Θέλω να πω, ακόμη δεν έχουν πει ότι ναι, θα δώσουμε τον αγώνα μας, αλλά ακούγονται πάρα πολύ και έχουν αρχίσει τα σενάρια να πληθαίνουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλες αυτές τα τελευταία ονόματα που ανέφερε, η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς και άλλοι, και ο κύριος Φάμελος, θα ήθελαν να μετρήσουν καταστάσεις και πρόσωπα και γι' αυτό τάσσονται και υπέρ μιας πιο αργής εκλογής Προέδρου, δηλαδή να πάει πιο αργά, πιο πίσω. Mm-hmm. Είναι ζυμώσεις, θα τις δούμε και σήμερα έχει Κεντρική Επιτροπή Πολιτική Γραμματεία, συγγνώμη, το απόγευμα, που εκεί θα πάρουμε μια εικόνα για το τι γίνεται. Πάντως, οι βουλευτές που στήριξαν τον κύριο Κασελάκη στην τελευταία επεισοδιακή πολιτική γραμματεία επιμένουν ότι δεν θα πρέπει να μείνει ακέφαλη αυτή η τάση και θα πρέπει να, ο ίδιος ο κ. Κασελάκης να κατέβει. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε. Ναι. Έχουμε και τις εξελίξεις σήμερα στο ΠΑΣΟΚ να ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία με τους 6 υποψηφίους. Και κλείνοντας, έχουμε και ένα ρεπορτάζ, γιατί καλά τα είπαμε, αλλά συνεχώς μας ρωτάνε και δεχόμαστε πολλά ερωτήματα για το πώς θα γίνει αυτή η τριπλή αύξηση σε μισθούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με παραδείγματα και πώς θα προσπαθήσουν μέσα μέχρι το 27 το δημόσιο να φτάσει στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Fotiflash.gr για να παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές μας πιο αναλυτικά τις ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στους συναδέλφους.